Καλησπέρα, Check Tech Now, είμαι ο Κώστας και σήμερα θα δούμε ένα ποντίκι το οποίο συζητούσαμε τις προάλλες με μερικούς φίλους. Τα έφερα να συγκυρίσω ώστε να το κάνω να φτάσει στα χέρια μου σήμερα. Το Natec Genesis G66 Gaming Mouse είναι ένα ποντίκι από την Natec, μια πολωνική εταιρεία αν δεν κάνω λάθος. Έχω ξαναδείξει το αδερφάκι του G77, το οποίο δεν μπορώ να πω ότι σε βάθος χρόνου με άφησε ικανοποιημένο. Να δούμε μήπως αυτό είναι κάτι καλύτερο, κάτι χειρότερο ή κάτι πάνω κάτω στα ίδια. Λοιπόν, το συγκεκριμένο ποντίκι, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, να βγάλω και το stand από πίσω. Λοιπόν, το συγκεκριμένο ποντίκι έρχεται με, τι λέει εδώ πέρα, 5 gaming λειτουργίες, software gaming, λογικά θα έχει και software φαντάζομαι, θα δούμε για να το λέει, και 3200 dpi. Επίσης, να σας το διαβάσω κιόλας, δεν φαίνεται καθαρά, έχει coming design, 9 προγραμματιζόμενα κουμπιά και τι άλλο έχει, λοιπόν 6 color illumination, δηλαδή αλλάζει 6 εντάσεις χρώματος, heavy duty material, δηλαδή ανθεκτικό υλικό, nylon καλώδιο και 24 μήνες εγγύηση μάλιστα. Ας ανοίξουμε βασικά να δούμε λίγο το κουτί πως είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, το μπροστινό του μέρος, το πλαϊνό του, βλέπουμε το GX66, το πίσω μέρος με το χαρακτηριστικό της εταιρείας, κάποιες οδηγίες στα πολωνικά από ό,τι βλέπω εδώ, γερμανικά, ελληνικά δεν έχει, και πίσω είναι τα system requirements και τι παρουσιάζει το ποντίκι. Θα σας τα διαβάσω εγώ λίγο, δύο λεπτάκια. Έχουμε ακριβή αισθητήρα 3200 dpi, dpi up down buttons, δηλαδή μπορείς να αλλάξεις το dpi με κουμπιά, led indicator, δηλαδή ανάλογα με την αίσθηση πόσο μεγάλο, υψηλό ή χαμηλό είναι το dpi, φαίνεται σε led εδώ από το πλάι, όπως βλέπετε σε αυτό εδώ το σημείο. Gaming software με profile editor, μπα περίεργο γιατί τα Natec τα πιο πολλά δεν βγαίνουν με software. 9 προγραμματιζόμενα κουμπιά και ο αισθητήρας του λειτουργεί στα 125, 250, 500 και 1000 Hz. Επίσης είναι ποντίκι περίθρον, infrared. 7 κουμπιά έχει και 9 προγραμματιζόμενα, οπότε φαντάζομαι ότι κάποιο θα λειτουργεί διαφορετικά, ίσως η ροδέλα η οποία έχει δεξί και αριστερό κλικ. 2 μέτρα καλώδια, οι διαστάσεις του 12,4 εκατοστά επί 7 εκατοστά επί 4 εκατοστά για Windows 2000, XP, Vista και 7, λογικά λειτουργεί και στα 8. Να τα ανοίξουμε μέσα να δούμε πως είναι. Εδώ βλέπουμε τις λειτουργίες του ποντικού με το USB καλώδιο του εδώ πέρα, τα κουμπιά του, το υλικό με το οποίο είναι φτιαγμένο, κάποια πραγματάκια, DPI indicator, βλέπουμε το DPI του και το illuminator ανάλογα με το πως είναι η έντασή του. Εδώ από το πλάι βλέπουμε επίσης τις ρυθμίσεις και διάφορα άλλα καλούδια. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το ποντίκι όπως βλέπετε, και να τα ανοίξουμε. Ωραίο κουτάκι, αν και φαίνεται ότι είναι τσιπικό, θυμίζει τα Razer, αλλά η ποιότητα είναι πολύ ποδέστερη σαφώς, τουλάχιστον στο πακετάρισμα. Λοιπόν, θα δείτε, βγαίνει το κουτάκι, μισό λεπτό να δω αν έχει τίποτα μέσα, όχι. Λοιπόν, και μαζί έχει αυτό εδώ, ένα manual στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες. Λοιπόν, να δω λίγο, γιατί CD δεν έχει μέσα. Το θέμα είναι πως κατεβάζεις και ρυθμίζεις το προφίλ. Λοιπόν, το manual του είναι αυτό, έχει και εικόνες έγχρωμες, αρκετά ωραίο και χρήσιμο, είναι στα αγγλικά. Από ό,τι βλέπουμε έχει πολύ πράγμα στα αγγλικά, δηλαδή είναι το μισό αγγλικό και το άλλο μισό είναι πολωνικό, σε δύο γλώσσες το manual, τουλάχιστον δόξα τω Θεώ είναι στα αγγλικά. Λοιπόν, με τις λειτουργίες του, λέει CD-ROM drive, εγώ δεν βρήκα κανένα CD-ROM μέσα στο πακέτο, τι στο κάνω, δεν υπάρχει CD-ROM με τους drive.
μάλλον παιδιά κάτι δεν πάει καλά. Στο manual λέει ότι πρέπει να υπάρχει CD-ROM με drivers. Drivers δεν υπάρχουν στο πακέτο. Οπότε φαντάζομαι ότι μάλλον πρέπει να τους κατεβάσετε από το ίντερνετ, εκτός και αν γίνεται μόνο στην Πολωνία αυτή η διάθεση. Δηλαδή απογοητευμένος αρκετά, γιατί περίμενα τουλάχιστον να έρχεται μαζί με το CD, πόσο ακριβό να είναι ένα CD των 20 λεπτών δηλαδή. Περίεργο. Λοιπόν, πρώτο μείον. Ξεκινάμε με τα αρνητικά. Ενώ λέει ότι έχει drivers με CD με drivers, δεν έχει ούτε CD ούτε drivers ούτε τίποτα μέσα. Λοιπόν, μάλλον τσεκάρετε το site της Natech. Να δούμε τώρα το ποντίκι μας αυτό καθεαυτό. Λοιπόν, γιατί όπως είδαμε το διαφημίζει σχεδόν σε κάθε γωνία του πακέτου το ότι έχει drivers, ότι έχει drivers, ότι έχει drivers. Όμως ανοίγεις το πακέτο και λες, αχα, σας την έφερα, drivers δεν υπάρχουν. Μεγάλο μείον για την εταιρεία, η οποία δυστυχώς δεν είναι κάτι καινούριο σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, βλέπουμε, αυτό εδώ είναι το ποντίκι λοιπόν, αρκετά είναι γλώσσα η επιφανειά του. Αυτό που πρόσεξα όταν ήταν να το πάρω είναι αυτή η αιχμή εδώ πάνω. Να σας πω πως κάθεται στο χέρι πρώτα απ' όλα. Στο χέρι κάθεται αρκετά καλά, βέβαια, επειδή έχω μεγάλη παλάμη, κάτι καλά. Λίγο με ενοχλεί αυτό εδώ, αυτή η ράχη που κάνει, αλλά πιστεύω ότι είναι θέμα συνήθειας, δηλαδή μετά από λίγο δεν θα καταλαβαίνεις τίποτα. Είναι για μεσαίο προς μεγάλο χέρι, αν έχετε μικρά χέρια θα το βρείτε τεράστιο. Τα κουμπιά του όπως ακούτε έχουν ωραία αίσθηση, αφήνουν πάρα πολύ ωραία αίσθηση ήχου. Η ποιότητα κατασκευής του, το ποντίκι είναι βαρύ. Αυτό καθεαυτό είναι αρκετά βαρύ. Γλώσσα επιφάνεια, στα πλαϊνά έχουμε πιο μάτι επιφάνειες. Έχουμε τον αισθητήρα από το πλάι και βλέπουμε εδώ από την αριστερή πλευρά του δύο μπρος πίσω button, θα είναι για το browser αν θες να πας μπρος πίσω ή στα παιχνίδια μπορείς να τα ρυθμίσεις λογικά με λειτουργίες. Βλέπουμε indicator, εδώ πέρα δικέντρο, συγγνώμη, δύο κουμπιά τα οποία είναι συν και πλην για να ρυθμίζουμε τα DPI μας. Η ροδέλα έχει κόκκινο LED από ό,τι φαίνεται, οπότε ανάβει και αυτή. Η αίσθησή της είναι αρκετά ωραία η κύληση. Το κλικ της είναι αρκετά εύκολο, εντυπωσιακό. Δεξί-αριστερό κλικ επίσης με τη ροδέλα, side pushing. Το καλώδιο του. Λοιπόν, το καλώδιο του, όπως βλέπετε, είναι αυτό εδώ. Να σας το φέρω κοντά. Είναι nylon με πλεξούδα υφασμάτινη. Πολύ καλή προσθήκη θα έλεγα. Επίσης βλέπουμε εδώ το ποντίκι. Δεν είναι gold plated, είναι κανονικά. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, είναι κανονικό ασημένιο, κλασικό ποντικάκι, κλασικό USB ποντικιού με τα χαρακτηριστικά, τα λόγω της εταιρείας. Δεν περίμενα gold plated, είναι ένα ποντίκι το οποίο πήρα στα 22 ευρώ αυτή τη στιγμή σε προσφορά. Λοιπόν, αλλά εντυπωσιακό είναι το ότι έχει κορδονένιο καλώδιο, κάτι το οποίο βλέπεις σε αρκετά ακριβά ποντίκια. Τα πιο πολλά του 20 ευρώ ποντίκια είναι πλαστικό απλά. Μεγάλο καλώδιο λέει στα 2 μέτρα, αλλά να σας πω την αλήθεια, επειδή είμαι ένα 80 περίπου, έτσι όπως το τεντώνω το ποντίκι, πρέπει να είναι γύρω στο 1,90, αποκλείεται να είναι 2 μέτρα το καλώδιο. Εκτός και αν είναι μαζί με το ποντίκι, δηλαδή από αυτή την πλευρά του USB μέχρι τον πισινό του ποντικιού, 2 μέτρα. Το καλώδιο είναι γύρω στο 1,80 περίπου, ενώ δεν λέει 2 μέτρα. Λοιπόν, βλέπουμε αυτό το χαρακτηριστικό, το πίσω μέρος, πολύ ωραία αισθητική παρέμβαση, λογικά θα ανάβει. Ο αισθητήρας από κάτω, από την κάτω πλευρά, μπαταρίες δεν έχει σαφώς επειδή έχει το καλώδιο του, οπότε δεν χρειάζεται, δεν είναι ασύρματο. Λοιπόν, ο αισθητήρας του infrared, υπέρυθρες, έχει από κάτω μαξιλαράκια, αρκετά καλά θα έλεγα. Το ποντίκι φαίνεται ποιοτικό στο χέρι, δηλαδή το πιάνεις και νιώθεις ότι είναι βαρύ, ότι δεν είναι τόσο ψεύτικο. Τα κλικ του, αρκετά ωραία. Τώρα το θέμα είναι πόσο θα αντέξουν λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ξαναλέω, στο χέρι έτσι όπως το βλέπουμε, βάζουμε το χέρι, κάθεται αρκετά καλά. Θα έλεγα ότι είναι και για μεσαίου και για μεγάλο μεγέθος. Για μικρά χέρια θα είναι λίγο τεράστιο. Είναι για δύο δεξιόχειρες και αριστερόχειρες. Ναι,
Είναι αμφιδέξιο το ποντίκι, είναι και για αριστερόχειρες και για δεξιόχειρες, όπως βλέπετε είναι ακριβώς συμμετρικό, οπότε είτε είστε αριστερόχειρας είτε δεξιόχειρας, μια χαρά θα κάτσει στο χέρι σας και δεν θα έχετε κάποιο πρόβλημα με το ποντίκι. Οπότε, είναι και για αμφιδέξιος, ένα θετικό είναι αυτό. Κλώση επιφάνειας, αν και αφήνουν δαχτυλιές, αλλά εντάξει δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα αυτό, δηλαδή καθαρίζεται σχετικά εύκολα. Οι indicators εδώ, μεγάλο πρόβλημα, οι drivers. Δηλαδή πραγματικά το είπα και πριν, διαφημίζεις όλο το πακέτο drivers, ρυθμίζουμε τα φώτα, ρυθμίζουμε τα πάντα, κατά προφίλ, το ένα το άλλο, αλλά μέσα δεν έχει drivers, δηλαδή σοβαρά που πάμε. Θα τσεκάρω μέσα στο site, θα τσεκάρω την ATIC, να δω μήπως έχει τους drivers εκεί μέσα. Αυτό είναι το ποντίκι, για 20 ευρώ του, εντάξει είναι καλή προσφορά. Αν και θα συνιστούσα προσωπικά, αν το ποντίκι αυτό το πήρε ο αδερφός μου πιστεύει γιατί κατέστρεψε το δικό του με το τεράρια, θα συνιστούσα αν έχετε να δώσετε 7-8 ευρώ παραπάνω να πάτε κατευθείαν για το Σαρκούν Δρακόνια, χωρίς δεύτερη σκέψη, είναι σαφώς πολύ καλύτερο ποντίκι από αυτό. Φαίνεται ποιοτικό σε σχέση με το G677 ή G77, δεν θυμάμαι ποιο ήταν που είχα κάνει unboxing τις προάλλες. Φαίνεται πολύ πιο ποιοτικό από αυτό και εκείνο ήταν πιο ακριβό από αυτό εδώ το ποντικάκι. Στα 20 ευρώ, 22 πάνω κάτω έρχεται με προσφορά. Τσεκάρετε στο Scrooge να δείτε ποιο συμφέρει πιο πολύ. Αν και ο διανομέας νομίζω ο κεντρικός είναι το eShop, είπα το eShop το πήρα. Λοιπόν, τσεκάρετε το, αρκετά καλό ποντικάκι, αλλά μεγάλο μείον. Όχι CD με drivers. Τσεκάρουμε online, ελπίζω να είναι online. Αν και να σας πω τώρα θα μου πεις πόσα CD έχεις βάλει με τους drivers, ναι, αλλά δεν ξέρω πώς είναι το πολωνικό site της εταιρείας για να ξέρω αν θα είναι εύκολο να τους κατεβάσω, αν θα υπάρχουν online, δηλαδή ξεκινάς στα τυφλά. Οπότε πάμε να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτό ήταν το ποντίκι. Να σας πω, για 20 ευρώ είναι καλό, είναι ένα ποντίκι χαμηλής κατηγορίας, αν είδατε και το βίντεο με τα ποντίκια που ανέλησα στο προηγούμενο, είναι ένα ποντίκι για το βασικό gaming, θα αντέξει, απλά μην περιμένετε ότι θα αντέξει πάρα πολύ, δηλαδή αν αντέξει έναν χρόνο θα είστε υπερβολικά ικανοποιημένοι για την αγορά σας, δηλαδή αν αντέξει παραπάνω τότε είναι μια από τις καλύτερες αγοράς που έχετε κάνει ποτέ, αλλά αν αντέξει το πολύ μέχρι 6 μήνες τότε δεν νομίζω ότι συμφέρει σαν αγορά. Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι όσοι θέλετε να το πάρετε, πάρτε το, αλλά αν έχετε να δώσετε 7 ευρώ ακόμα παραπάνω στη διαφορά, πάρτε το Σαρκούν Δρακόνια, το οποίο είναι στα 29 ευρώ, ελπίζω κάποια στιγμή στο μέλλον να μπορέσω να το προμηθευτώ και να σας το δείξω, ένα πολύ καλύτερο, πολύ πιο ποιοτικό ποντίκι από αυτό. Αλλά Natic τώρα τελευταία στην ελληνική αγορά έχει ανεβεί πάρα πολύ, και αυτό γιατί την έχει φέρει το eShop, τα προϊόντα της είναι αρκετά φθηνά και προσφέρουν μεγάλη ποικιλία. Δοκιμάστε. Θα το δοκιμάσω να δω, θα κάνω ένα βίντεο update κάποια στιγμή να δω αν αξίζει ή όχι. Ρωτήστε με, επειδή κάποια παιδιά ήθελαν να κάνω το συγκεκριμένο ποντίκι unboxing, ρωτήστε με αν έχετε κάποιες απορίες πάνω σε αυτό, πώς κάθεται, πώς δεν κάθεται, πώς είναι λειτουργικό ή όχι. Θα δούμε στην πράξη πώς είναι. Λοιπόν, έτσι όπως το έχω, φεύγει κατευθείαν και μπαίνει στον υπολογιστή του αδερφού μου. Ξαναλέω, Natec GX77. Ένα φθηνό ποντίκι, οικονομικό. Τσεκάρετε το. Ήμουν ο Κώστας, check tech now. Σας ευχαριστώ για τα views, σας ξεπεράσαμε τους 50 subscriber, τέλειο είναι αυτό. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έχετε δεύτερο giveaway, συγχαρητήρια και όλα στο παιδί που κέρδισε το προηγούμενο giveaway με το Medal of Honor. Έρχονται πολύ μεγαλύτερα giveaway, πολύ καλύτερα δώρα. Μείνετε συντονισμένοι και πατήστε ένα subscribe να σας έχουμε, να σας δείχνουμε τα βίντεό μας. Ένα like αν σας άρεσε και κάντε μας ερωτήσεις. Εγώ αυτό που θέλω να βλέπω είναι σχόλια και ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ.